Κύριε Ρίγα, χτες είχαμε μετά από την εισαγγελική εντολή που δόθηκε προς τα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύσει τα στοιχεία και τα πρόσωπα των τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, βασικά κακουργήματα μαζί με κάποια πλημελήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κατηγορητήριο με πάντα το τεκμήριο αθωότητας, να το υπενθυμίζουμε γιατί έτσι οφείλουμε. Είχαμε πει ότι ήδη έχουν εκριθεί προσωρινά κρατούμενοι δύο άτομα, 39 ετών και 30 ετών κοπέλα. Κυρία, τώρα έχουμε και την 33χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση. Ήταν το πρόσωπο που βρισκόταν μαζί με τον άντρα που έχασε τη ζωή του την ημέρα στο σπίτι του Σαμπελόκη. Το νεότερο αντικρίθηκε και η ίδια προσωρινά κρατούμενη. Προφανώς όταν η ίδια δοθεί άδεια από τους γιατρούς θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο των φυλακών ή σε ενδεχομένως εκεί, πιθανολογώς στο νοσοκομείο των φυλακών. Η ανακρίτρια την επισκέφθηκε χθες γύρω στις 4-5 ώρα το απόγευμα. Πήρε μια τυπική απολογία, στην ουσία δεν μπορούσε η γυναίκα να μιλήσει. Πήρε το υπόνομα του κ. Παπαδάκη, του υπερασπιστή της, του εξεργαζόμενου δικηγόρου και προχώρησε τη διαδικασία. Πολύ σωστά. Έχουν βγει στη δημοσιότητα τα πρόσωπα του συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό γίνεται πάντα με εισαγγελική άδεια. Όπως είπα, το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ. Έχουν υπάρξει τώρα πλέον συλλήψεις. Η συγκεκριμένη κοπέλα, κυρία, η οποία ήταν στο νοσοκομείο, φρουρείται ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή. Στο μέλλον, όταν θα είναι και οι συνθήκες κατάλληλες, ευελπιστούμε όλοι με τις καταθέσεις να μπορέσουμε να αντλήσουμε στοιχεία γύρω από αυτή την υπόθεση. Οι υπόλοιποι έχουν οδηγηθεί κανονικά όπως πρέπει στη δικαιοσύνη. Και πλέον περιμένουμε και εμείς, με πολύ σωστά όπως είπατε, με το τοκμήριο της αθωότητας, να δούμε ο καθένας τι έχει να πει και να αντιμετωπίσει το κατηγορητήριο, το οποίο οι εισαγγελικές αρχές έχουν αποδώσει. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, εμπλέκεται η τρομοκρατική, το κατηγορητήριο για συμμετοχή σε οργάνωση, για χρήση οπλισμών, για χρήση εκρηκτικών υλών. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, λέτε. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Πάντα πολύ την βοήθειά σας. Κάτι το οποίο ποτέ δεν το ξεχνάμε στον κόσμο τον οποίο βρισκόμαστε, σε ένα πολιτισμένο κόσμο, το οικονομικό μας σύστημα είναι η κορονίδα, το τεκμήριο της αθωότητας για τον καθένα.